Γεια χαρά σε όλες και όλους. Άλλο ένα podcast RSP εδώ από το φίλαθλο προς το φίλαθλο με σχόλια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καταρχάς, να καλωσορίσω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά. Εδώ είμαστε εκπομπή φιλάθλων και όχι δημοσιογράφων δηλαδή. Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λέμε αλήθειες. Δεν κρύβουμε τίποτα. Δεν καλύπτουμε κανέναν. Και αυτό διότι προφανώς και δεν τα παίρνουμε από πουθενά. Όπως όλοι οι υπόλοιποι. Πολύ απλά κριτικάρουμε, σχολιάζουμε, αναλύουμε, ανταλλάσσουμε απόψει, όμορφα, ωραία, πολιτισμένα, χωρί δηλαδή να βρίζουμε, να χαρακτηρίζουμε, να προσβάλλουμε όταν διαφωνούμε και φυσικά χωρί να βρίζουμε τρίτου πίσω από μια οθόνη, γιατί όλα αυτά είναι ανάδρα, άρα λοιπόν και δεν περνάνε εδώ. Άσε που έτσι, χάνει και το δίκιο σου, αν το έχει κιόλα. Και όλα αυτά τα ξέρουν πολύ καλά όσε και όσοι ακούνανε λοιπόν, του χαιρετίζω, είτε βρίσκονται εντό είτε εκτό Ελλάδο. Ελληνίδε Έλληνε και εμεί, Ολυμπιακοί και εμεί, και από καράβια ακόμη, είτε σχολιάζουν εδώ και συνεισφέρουν έτσι στο να γίνεται διαδραστική η φάση τη εκπομπή, είτε όχι, πραγματικά του εκτιμώ εξίσου. Και εδώ στο πρώτο κανάλι Αρισπή, αλλά και στο δεύτερο, το οποίο ο σύνδεσμο βρίσκεται ακριβώ από κάτω, στην περιγραφή, αλλά και ακόμη πιο κάτω, σε δικό μου σχόλιο, καρπιτσωμένο. Εκεί για σήμερα μιλάμε για έναν προπονητή, ο οποίο είναι κοντά στο να κλείσει στην ομάδα μα, από ό,τι λέγεται, αλλά θα πούμε και από εδώ πέρα περισσότερα για προπονητέ, οι οποίοι και εξετάστηκαν και για διάφορους λόγου δεν μπόρεσαν να τους κλείσουν. Από ό,τι φαίνεται, η διοίκηση του Ολυμπιακού επέλεξε τον να βρει νέο προπονητή πριν διώξει τον παλιό, τον τωρινό. Για μένα αυτό είναι λάθο. Θα έπρεπε να είχαν βάλει περισιακό. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Όπω και λάθο για μένα είναι το να εστιάζουμε τόσο πολύ στη διαιτησία. Βεβαίω, είναι γνωστά αυτά, τα έχω πει και εγώ. Άλλο ελέγχει το παρασκήνιο. Χαίρομαι πολύ, εδώ και χρόνια, από το 2015 και έπειτα, όχι τώρα, δεν είναι κάτι φρέσκο, κάτι καινούριο. Τη συμμαχία, τη θυμάσαι, μπράβο. Τίγρη, Ρώσο, Αλαφούζο. Άρα λοιπόν τίποτα απολύτω δεν έχει αλλάξει. Όλα αυτά ήταν, είναι και θα είναι αναμενόμενα. Το μόνο που άλλαξε είναι δυστυχώ ο Ολυμπιακό μα όσον αφορά ειδικά τον προπονητή και τους παίχτες, έτσι. Το μόνο όπλο σου, το αντρίκιο και το σωστό είναι το να έχει παιχταράδες και να κερδίζεις και τη διαιτησία. Ούτε ανακοινώσει βοηθάνε, ούτε το να πας τώρα σε εισαγγελείς και τέτοια. Είσαι ο εικονιζόμενος, ο Μαρινάκης. Εξάλλου μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Ένα ε, τώρα, τι θα αλλάξει, για πες μου, τίποτα. Εσύ όμως μπορείς να αλλάξει τον Ολυμπιακό, μπορείς να τον βελτιώσεις, μπορείς να ασχοληθεί περισσότερο. Μπορεί να επιλέξει καλύτερα στελέχη όσον αφορά το οργανόγραμμά σου. Και μιλάω για αντιπροέδρου, τεχνικού διευθυντέ και λοιπού. Λοιπόν, να δούμε τώρα και αυτό ο Πέδρο Άλβε τι θα επιλέξει. Τον εμπιστεύεσαι, εντάξει, τον προσλαμβάνει προφανώ για να κάνει τη δουλειά του όσον αφορά προπονητή και παίχτε. Και ορίστε, Καρβαλιάλ σου λέει. Τα έχει καλά μαζί του, εντάξει, έχει ω θετικό το ότι. Είναι 57 ετών, άρα λοιπόν έχει εμπειρία και ως χαρακτήρας λατρεύει την πειθαρχία. Όχι δηλαδή σαν τον Μαρτίνεθ ο οποίος βλέπεις. Πανηγύριζαν οι παίχτες στα γκολ εκεί στον πάγκο με το Βόλο μαζί του, ο Μασούρας και ο Ελκαμπή. Γιατί? Διότι τους κάνει τα θελήματα, τους κάνει τα χατήρια. Όταν λέμε ότι ένας προπονητής έχει χάσει τα ποδητήρια, δεν εννοούμε δε και καλά ότι είναι στα μαχαίρια με τους παίχτες. Εννοούμε επίσης το ότι δεν επικρατεί πειθαρχία το ότι επικρατεί αντιθέτω η επίοικια. Ένα, δύο, τρία, οπ, το όριξα στο σωρολόπ. Γίνεται τώρα να πα μπροστά κατά τέτοιο τρόπο. Εντάξει, καταλαβαίνουμε, είναι κοντά ηλικιακά ο προπονητή με του παίχτε, που και αυτό παίζει οπωσδήποτε το ρόλο του. Αλλά κυρίω είναι και θέμα χαρακτήρα. Τι να πει από την άλλη, ο Καρβαλιάλ, εντάξει, έσωσε να πούμε τη Θέλτα πέρυσι αλλά κατά τα άλλα, γενικά και πάλι, σαν μέγεθο, δεν λέει πολλά στον κόσμο του Ολυμπιακού. Δεν κάνει γκέλ το όνομά του. Η αλήθεια είναι. Πάλι δηλαδή ασχολείται ο Ολυμπιακό μα με προπονητή ή παίχτη, ο οποίο συνδέεται άμεσα ή έμεσα με ομάδα η οποία προσπαθεί να παλέψει να αποφύγει τον υποβιβασμό. Αυτά είναι τη πλάκα. Αυτά παλιότερα δεν γινόντουσαν τώρα. Μην λέμε ό,τι θέλουμε. Και βλέπει είναι και σε δίλημα ο Βαγγέλης Μαρινάκη Μαρινάκης, ο εικονιζόμενος. Τι να κάνει, να ακούσει το φίλο του, το μεγάλο ατζέντι, το Μέντες και να φέρει για παράδειγμα Πάουλο Σόζα ο οποίος είναι ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής της Ιουβέντους, της Ιντερ, της Dortmund, του Παναϊκού και είχε κάνει δύο χρόνια στη Φιωρεντίνα, πετυχημένα. Κατά τα άλλα όμως δεν έχει στεριώσει σε ομάδα για πάνω από ένα χρόνο. Ούτε εθνική Πολωνία, ούτε Σαλερνιτάνα, ούτε Φλαμέγκο, κάτω Βραζιλία, τίποτα. Ο πρόεδρο πάντω, από ό,τι έμαθα, είχε καψούρα και έχει με τον Αμπέλ Φερέιρα, ε. Ο πρώην του Πάοκ είναι αυτό, ο Πορτογάλο. Πολύ καλό προπονητή, συμφωνώ μαζί του. Από τη μία, αλλά κοίταξε, εφόσον αυτό κοιτάζει τώρα προ Αραβία μεριά, να παίρνει τώρα 3 και 4 εκατομμύρια το χρόνο, εντάξει. Είναι σαν να θέλω εγώ την Γκάλ Γκαντάτ και να καταλήγω συνέχεια με πυρεώτησα, περιστεριώτησα, κριτικά και το Έτσι είναι. Υπήρχε και ο Μπρούνο που και αυτό του Μέντε είναι, εντάξει, είχε κάνει βοηθό του Καρβαλιάλ, εκεί νομίζω το καταλαβαίνει όλα. Πιο νέο τη πλάκα, λίγα πράγματα έω καθόλου. Εφόσον τελικά όντω επιλέξει τον Καρβαλιάλ, το θέμα είναι να σου πετύχει και να σου μείνει και μετά το καλοκαίρι. Μπα και έχουμε επιτέλου σταθερότητα στην ομάδα. Εάν πάντω χτυπά ξύλο αποτύχει, εφόσον υπογράψει και ανακοινωθεί επίσημα, έτσι το τονίζω αυτό, θα υπάρξουν προπονητέ πάρα πολύ καλή ποιοτική. Τώρα το καλοκαίρι που μα έρχεται το 24, ακόμα και το συμβόλαιο του Μαρτίν λήγει τώρα εκεί στην Αλγκαράφα και α είχε απολυθεί με άσχημο τρόπο. Είχε πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο και φυσικά είναι κολλητό του Καρεμπέ. Οπότε είναι και αυτή μια περίπτωση δοκιμασμένη. Τρία σειρή πρωταθλήματα έτσι. Ελεύθερο ήταν και ο Λουτσέσκου. Ο πιο τσάκαλο προπονητή για μένα εντό Ελλάδο τη στιγμή αυτή που μιλάμε. Τέλο πάντων, θα τα δούμε αυτά, θα τα λέμε. Κατά τα άλλα, κάνει μπαμ το γεγονό ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ρέτσο, όταν και αποβλήθηκε, σταυροκοπιόταν και έβριζε με τα χειρότερα λόγια ταυτόχρονα. Αυτό εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναδεί, ποτέ μου. Όχι μόνο στην μπάλα, γενικά. Εντάξει, για όλα υπάρχει μια πρώτη φορά. Ο άλλο μετά, ο Μπιέλ, πέταξε τη φανέλα μα εκεί στον πάγκο, επειδή έγινε αλλαγή. Είχαμε και τον Μπέο να τα βάζει και αυτό με την αστυνομία. Εντάξει, τώρα κοίταξε τα δακρυγόνα. Είναι φάση μαζί με τα ξερά, καίγονται και τα χλωρά. Ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά από την άλλη, δεν μπορούμε κιόλα να δικαιολογούμε του οπαδού. Είτε επειδή τα έχουν με την ομάδα, που με αυτοί θα έπρεπε να τα έχουν περισσότερο, είτε με τη διαιτησία και πετάνε έτσι καρέκλε κλπ. Τσιμέντα όλα αυτά. Και να έχουμε μετά γονεί να αποχωρούν από το γήπεδο άρων άρων με τα παιδιά του τα οποία ανακλαίνε κιόλα. Εντάξει, είναι απαράδεκτο. Απάνθρωπο. Αυτά δεν τα λέτε ούτε ο Μπέο ούτε ο Μαρινάκη ούτε κανένα από αυτού. Του λεφτάδε. Εδώ μιλάμε, υπάρχουν και καχύποπτοι φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι λένε για τι πασούλε στο τέλο. Εντάξει. Η ουσία είναι ότι πάλι κοιμισμένοι ήμασταν, απλά έτυχε να παίζουμε με το βόλο και δεν φάνηκε τόσο. Και δεν χάσαμε, φέραμε ισοπαλία, εντάξει που εγώ σου λέω κακό Ολυμπιακό κέρδιζε εκεί πέρα. Ξέχω από διαιτησία, έτσι. Γκορτσίλε, παπαπέτρουδε. Α αυτού. Έτσι και εστιάζει εκεί, η ομάδα θα καταντήσει σαν του μαθουσάλα την αυτή. Δεν ασηκώνεται με τίποτα. Ε, βέβαια τώρα το συζητά. Και να έχουμε του παίχτε, να μην θέλουν φυσικά να φύγει ο Μαρτίνεθ, για να μην χάσουν τα τρίμερα ρεπό. Ένε, ναι, σου λέει Χριστούγεννα έρχονται, Γενάρη εκεί πρωτοχρονιά αυτά. Ναι, αλλά δεν πάει έτσι. Κονομάτε, θα παίζετε και θα κάνετε προπονήσει, θα δουλεύετε. Εδώ κάθε βιοπαλαιστή να πούμε για ψωροδεκάρε μάχετε. Καθημερινό, άντε. Και τη μία να φταίει η την άλλη η πεντάρα. Δικαιολογίε τώρα δημοσιογράφων. Που αυτά γενικά τα αποτελέσματα δεν θα έπρεπε καν να υπήρχαν. Όχι να τα χρησιμοποιούμε τώρα ω ελαφρυντικό. Εντάξει, εσείς, εμάς, δεν θα μας τρελάνετε. Ο κανονικό Ολυμπιακό κέρδιζε και τον Αστέρα Τρίπολη και την Πάτσκα και δεν έτρωγε πέντε από γερμανική ομάδα. Και μάλιστα μικρομεσαία, εντάξει. Ούτε τέσσερα εντό έδρα από τον Μπάοκ. Άρα λοιπόν αυτό ο από προσανατολισμό δεν περνάει. Τουλάχιστον σε όσε και όσου φίλε και φίλοι του Ολυμπιακού έχουμε τα μάτια μα ανοιχτά. Λοιπόν τώρα πριν πάω στα δικά σα σχόλια, δύο θεματάκια για το basketball. Κρίμα πραγματικά που δεν θα δούμε Πετρούσεφ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτη. Σωματικά είναι έτοιμο, εννοείται. Αμερική δούλευε. Αλλά έκρινε ο προπονητή μα, ο Μπαρτζόκα, ότι δεν έχει μάθει ακόμη τα συστήματα. Και εμένα μου θυμίζει προσωπικά το Μαρτίν με τον Κιγέρμε. Που στην αρχή δεν τον έβαζε και μετά τον έβαλε την κατάλληλη στιγμή και χάλασε τον κόσμο. Ναι, έχω προσωπικά μεγάλη αδυναμία στον Κιγέρμε ποδοσφαιρικά, γιατί θεωρώ ότι από μέσου εκεί, στο κέντρο, μη σου πω ότι είναι ο κορυφαίο, ο πιο έξυπνο, που έχω δει. Και μιλάμε μια ζωή, ε. Λοιπόν, από την άλλη, ο άλλο εκεί, ο μαϊντανό του Instagram, λέει πάλι τα δικά του ότι είχε υπογράψει προσύμφωνο ο Τζέιμ τον Ολυμπιακό και παρακαλάει τον Παπαγιάννη να ζητήσει συγγνώμη, λέει, για να τον φέρει πίσω και να σηκώσουν, λέει, τρία ευρωπαϊκά. Ε, εντάξει, πλέον, ό,τι μα, ό,τι και να πει, δεν μα εκπλήσει. Ε, ναι, τώρα, χωρί νυφαλιότητα, άστο. Εδώ έβριζε μανάδε, γυναίκε, παιδιά, ξέχασε τον, Πάμε στα σχόλια τα δικά σα. Σωτήρης Καραλή. Λέει ότι συμφωνεί μαζί μου και παυξάνει. Είναι και εκείνο κατά των επεισοδίων και υπέρ του να εστιάσουμε στα θέματα, στα προβλήματα δηλαδή τη ομάδα μα. Και όχι στα γνωστά περί Η επίθεσή μα είναι φορτούνη ροντινέη. Ναι, και ποντένσε όταν παίζει. Αυτό, τίποτα άλλο. Ό,τι επινόηση έχουν αυτοί οι τρει, καλώ. Αν και πεσμένο ο Πορτογάλο ο κοντό τώρα, τι να κάνουμε και έχει φάει και κλωτσιά εκεί να δούμε. Θα γίνει καλά να παίξει. Με ευχαριστή για τα σχόλιά μου, τα οποία έχουν ειλικρίνεια λέει, ω γνήσι φίλα του Ολυμπιακού. Και εγώ εσένα ευχαριστώ. Επόμενο σχόλιο, Θεόδωρος Κωνσταντόπουλο από Ινδία. Μου λέει καταπληκτική εκπομπή, μου δίνει συγχαρητήρια, σε ευχαριστώ. Εσεί την κάνετε καταπληκτική. Εγώ ο τελευταίο τροχό τη αμάξη. Είναι λέει εκνευρισμένο, λογικό, εγώ να δει. Τόσο καιρό τα λέγαμε ότι είναι φοβικό ο προπονητή και τα λοιπά, δεν μα ακούγανε, εντάξει. Τι να κάνουμε μετά. Happiness Pat 1. Λέει ότι η ομάδα καταραίει όλο και πιο πολύ. Ακόμη και με ανοιγό προπονητή θα κερδίζαμε. Αλλά λέει πω έκανε έσχη και ο διαιτητής και ο VAR. Εντάξει, δεν σου είπα εγώ το αντίθετο. Απλά δεν γουστάρω να στέκομαι σε αυτό. Εξάλλου, σε όλε μα όλε τι άλλε εκπομπέ τα είπανε, τα ξαναείπανε, να τα λέμε κι εμεί. Δεν θεωρώ ότι είναι επικοδομητικό για την ομάδα μας αυτό. Μετά ο George Κούρο, στα αγγλικά, από Αμερική είναι, λέει ότι αν ανυπομονεί κάθε φορά να ακούσει εκπομπέ εδώ. Επιτέλου λέει, ακούει κάποιον φίλαθλο ο οποίο λέει τα πράγματα όπω είναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Και επίση λέει ότι το 2-2 με το βόλο είναι σαν ήττα. Ε, βέβαια. Αλλή μόνο. Μετά ο Φέδονα 7, καλησπερίζει και εμεί το ίδιο. Ο Θανάσης, ο Δάρα, λέει ξεφτύλα, διότι ο πρόεδρο δεν σέβεται εμά του φιλάθλου. Εδώ, εικονιζόμενο. Μετά Βασίλη Αντωνίου, λέει ότι είμαι εκπρόσωπο όλων όσων αγαπάμε τον Ολυμπιακό. Εντάξει, απλά τυχαίνει να τα λέω εδώ. Που κανεί μα κανεί άλλο δεν το κάνει αυτό. Χωρί φυσικά σκοπό το κέρδο, τηλεφωνικέ γραμμέ, σπόνσορε και τέτοια. Προωθούν προϊόντα, πουλάνε, έτσι. Και επίση λέει ότι δεν το αρέσουν και εκείνου οι δικαιολογίε. Δηλαδή τι, λένε ότι στη Γερμανία Έφτεξε το κρύο που φάγαμε τα πέντε. Επίσης τα γκολ με το Βόλο τα πανηγυρίζαμε όπως παλιά με Arsenal, με Manchester United, με Juventus και τέτοια. Δυστυχώ και εμένα αυτό δεν μ' άρεσε. Μετά ο Αντώνης ο Κορμός μου λέει μπράβο, ευχαριστώ. Συμφωνεί μαζί μου ότι η Μπόρα ήταν η αλήπηση, ε βέβαια δεν παρακουνηθεί. Εσύ και εγώ πιο γρήγοροι είμαστε, στο λέω δηλαδή χωρίς πλάκα. Τα 100 μέτρα αυτός πρέπει να τα κάνει σε καμιά ώρα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, λέει: χρειαζόμαστε 2-3 πεκταράδε και όχι από φάγια τη Nottingham Forest. Μαζί σου, σαπάκια, έτσι. Μετά ο Γεώργιο, σκέτο, μα λέει ότι ορισμένοι Ολυμπιακοί έχουν μικρίνει την ομάδα μα με τι επιλογέ που έκαναν πέρυσι και φέτο. Δυστυχώ, μάλιστα. Παναγιώτη, ζωγράφο. Από καράβι, ταξιδεύει, Ατλαντικό, ανεβαίνει προ Σκοτία. Και έτσι, λέει: Του να φουντάρει, να πούμε γιατί βλέπει έναν Ολυμπιακό, ο οποίο είναι άστα να πάνε. Υπομονή λέει παιδιά, θα φτιάξει κάποια στιγμή. Πού θα πάει. Μετά ο Γιώργο, ο πρίντεζη φαν, δίνει και εκείνο συγχαρητήρια στην εκπομπή εδώ. Ευχαριστώ. Διότι λέω τα πράγματα όπω είναι. Πολλά μπράβο λέει και πάλι σε ευχαριστώ. Η αλήθεια πονάει. Έλα ντε η άτιμη. Μετά Λουτσιάνο Ναζάριο από London, England. Εκεί κοντά στο γήπεδο τη West Ham United. Συνονθήλευμα λέει, λυπάται ειλικρινά. Πάλι λέει θέλουμε ξύλωμα. Εδώ τρίζουν λέει και τα κόκαλα του Σάββατο Θοδωρίδη, βεβαίω, το λέω κι εγώ. Και αυτό, διότι προφανώ εκείνο που πήρε τη θέση του, εντάξει, βλέπει. Δεν χρειάζεται καν να πούμε. Παρεάκια λέει, φιλαράκια, συνέτεροι τη πλάκα όλα αυτά. Διότι εμεί θέλουμε επιτέλου υγεία να επικρατεί στην ομάδα μα, σωστό. Μετά ο Κώστα ο Μπατή, παρατημένη ομάδα, έτσι λακωνικά, δυστυχώ. Κριστί, τα έχουμε πει, με τέτοια άμυνα δεν πάμε πουθενά. Ναι και τώρα, τι γίνεται, και επίτε έχει θέμα, δηλαδή τι. Κοιτά τον μπάγκο να βάλει κάποιον και δεν έχει. Τι να βάλει, Όλμπακεν, θα σε σώσει. Το μπρνίτσι τον, τον έκαψε, τίποτα. Τέλο πάντων, άλκης βαθάκο. Τα λέω πολύ καλά να συνεχίσω έτσι, να σε σίγουρο, μόνο Ολυμπιακό, όχι πρόσωπα. Άσε που δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο Ολυμπιακό όπω το βλέπουμε τώρα, συμφωνώ. Θεωρεί την ομάδα παρατημένη. Διότι η διοίκηση μα βλέπει σαν εταιρεία και μα κάνουν μεγάλο κακό. GG Βαλέτη. Συγχαρητήρια δίνει εδώ στην εκπομπή. Τα λέω στα ράτα. Σε ευχαριστώ. Και εκείνο δεν δίνει σημασία τώρα σε VAR, διατησίε και αυτά. Θέλει απλά να παίζει η ομάδα του μπάλα. Ολυμπιακό. Έτσι. Α είναι λοιπόν μάγκα ο εικονιζόμενο να μα πει ότι ξέρει τι. Θα φτιάξω την ομάδα. Θα στείλω στα τσακίδια αυτού που δεν κάνουν. Και θα φέρω καλύτερου. Για να γίνει Ολυμπιακό ξανά τρανό. Μετά ο Γιώργο Γιώργο. Όταν του λέγαμε το καλοκαίρι του Κορδόν ότι αργεί, μα έλεγε για πόκερ ότι παίζει χαρτιά και ότι οι καλύτερε μεταγραφέ γίνονται τελευταία στιγμή. Όλα αυτά τη πλάκα, ε ναι. Από ό,τι έχω μάθει έχει ξενερώσει και εικονιζόμενο, ε. Με το δίκιο του. Είδε που κάμια φορά τα παχυλά εκεί βιογραφικά δεν παίζουν και τόσο ρόλο. Ολυμπιακό είναι η δυσκολότερη ομάδα του κόσμου για να δουλέψει κανεί. Ακόμη και ο ρόλο του Προέδρου είναι δύσκολο, ε. Μετά ο Ιωάννης, ο Κουκουλή. Καλά τα λέω, λέει, συμφωνεί. Έτσι λέει και έχουν βαρεθεί εκεί στη διοίκηση. Α σηκωθούν να φύγουν για να έρθουν άλλοι στη θέση του, οι οποίοι θα μπορούν και θα θέλουν. Με το Βασίλη Σονίκη Ταράς, από Montreal, Canada. Δεν έχει τύχει να πάω. Το Τεράντο, ναι, πήγα. Εκεί βέβαια μιλάνε γαλλικά πολύ, ε, στο Montreal. Τέλο πάντων, ακούει καθημερινά, το εκτιμώ, συμφωνεί μαζί μου. Τα όσα λέω ισχύουν. Αγαπάμε τον Ολυμπιακό μα. Ο προπονητή φυσικά και έχει ευθύνη, λέει. Αλλά εντάξει, εξαγρίωσε και τον κόσμο του Ολυμπιακού ο διαιτητή με το VAR. Εντάξει, ναι. Μα αυτά ξαναλέω, είναι αναμενόμενα. Και να σου πω, θα ξαναγίνουνε, εντάξει. Όσο είναι αυτή η ΕΠΟ. Και εκλογέ έχουμε το καλοκαίρι, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι ουσιώδε, εντάξει. Ξεκάθαρα στο λέω. Τα πρόσωπα μπορεί να αλλάξουν. Ο Τίγρης όμω δεν. Μετά ο Παναγιώτη ο μου είχε πει, λέει και παλιότερα, ότι θα έρθουν τα χειρότερα. Συμφωνεί ότι φταίει και η διαιτησία, αλλά φτιάξε και εσύ ομάδα για να την κερδίζει. Όπω είχε πει και ο Κυρσάβα. Κατά τα άλλα, η ομάδα είναι ντεφορμέ και λογικά θα καεί και ο επόμενο προπονητή. Κρίμα, μάλιστα. Γιάννη Κοντζαμάνη. Μόνο λέει ο Γιούρι Γκέλλερ θα μα σώσει. Νέο ταχυδακτηλουργό, άστα. Μετά Νίκο Κλιματσάκη, φίλο του Πάοκ. Του αρέσει ο τρόπο με τον οποίο λέω τα πράγματα, διότι λέω αλήθειε, δεν χαϊδεύω αυτιά. Αυτό έλειπε. Όσοι χαϊδεύουν αυτιά, από κάπου τα παίρνουν, ναι. Ξεκάθαρα πράγματα. Εμεί εδώ τίποτα. Απλά αφιερώνουμε λίγο ελεύθερο χρόνο για να μιλήσουμε. Για να εκφράσουμε την αγάπη μα για τον Ολυμπιακό, να τα ανταλλάξουμε απόψει. Αυτό. Να σχολιάσουμε, να αναλύσουμε. Έτσι λέει πάντω πάει μπροστά μια ομάδα. Γενικά. Εστιάζοντα στα λάθη τη. Και όχι να τα ρίχνουμε σε άλλου παράγοντε και σε άλλε ομάδε κτλ. Ε βέβαια. Μετά ο Χρήστο ομπολώσει. Πλέον λέει είμαστε και σε άλλα επίπεδα, ε, βέβαια, στο παρασκήνιο. Άσε που στο αγωνιστικό είμαστε καφενείο και η διοίκηση τι κάνει, ανακοινώσει ανεβάζει εκεί στο facebook. Ε, εντάξει. Είναι τη μόδα. Μετά η Νίκη ή Αλεξάνδρου από Ρόδο μα λέει ότι μπορεί, είναι θα περάσει. Εκεί σε εσά πάντω έχετε ωραίο καιρό, θυμάμαι. Ήταν ο μόνο χειμώνα στη ζωή μου που δεν κρύωσα. Ούτε μπουφάν σου λέω. Χοντρό. Με την παραλλαγή ήμουνα και το μαύρο τον περέ. Στο βορράκι, όλα έτσι, γεννάδι. Ε, ναι, στο λιμάνι ξέρει, ήταν τα βίσματα. Στο στρατηγείο, να πούμε. Κατά τα άλλα, θα ήθελε και εκείνη η λέει, να καθάριζε τα παιχνίδια. Εγώ να πω, μαζί με Μοντέστο, έτσι, να επιλέγει παίχτε αυτά. Τρεχαλατζίδε, ποιοτικού. Μετά ο Αντρέα, σκέτο, μα λέει ότι ο Μαρτίνεθ δεν έχει καταλάβει ακόμα σε ποια ομάδα βρίσκεται. Σωστό. Οι δε είναι λίγοι τη πλάκα. Ρέτσο, ντόι, μπόρα, κίνι, μπιέλ, σκάρπα. Και όποιο γενικά φοράει τη φανέλα, τη ματώνει, δεν την πετάει όπω ο μπιέλ, σωστό. Τι θέλουν λέει δηλαδή, να μα αρρωστήσουν, τι να πω. Έτσι λέει και δεν είχαμε φορτούνη φέτο, θα μα ήταν 7η θέση. Μετά ο Γιάννη ο Κουρκουλά, ακόμα δεν ξέρω πού τονίζεται, δεν πειράζει. Κούρκουλα, κουρκούλα, κουρκουλά, πώ λέγαμε ντάμπιζα, νταμπίζα, νταμπιζα, μπράβο. Μα λέει μαρινάκι, πούλα φύγε. Καλά, αυτό παντού το βλέπω έτσι. Εγώ να συμπληρώσω, πουλα φύγει, αλλά να έρθει στη θέση του ένα που είναι όπω πρέπει. Μην μα αφήσει, ξέρω εγώ, στα κρύα του λουτρού. Είδε ο κόκαλη, έκανε ωραία πάστα σε εκείνον. και Είχε μάλιστα τα πάντα όλα εκεί, έτοιμα. Ο δρόμο τρωμένο με ροδοπέταλα. Μετά όμω, αργότερα το 15, έχασε εκεί τη δύναμη εκτό αγωνιστικού χώρου και άρχισαν οι δυσκολίε. Ασχολήθηκε με την Annenheim Forest και τα βλέπουμε τώρα έτσι. 3 στα 6 από τότε, από το 17, πρωταθλήματα. Σκέτη αποτυχία για Ολυμπιακό. Μετά ο Νίκο, ο Ταλιαδούρο, τον κάλυψα λέει, και θεωρεί προκλητικό το ότι αγκαλιάστηκαν εκεί οι παίχτε με τον προπονητή, τον παλαμάκια, διότι ξέρουν πολύ καλά ότι εμεί δεν τον θέλουμε. Ναι, όντω, αλλά κοίτα, αυτοί τον αγαπάνε έτσι, γιατί του κάνει τα χατήρια. Τα ξέρει κι εσύ. Μετά Μάκη Mike72, Mitchell Manhattan, New York City, USA, μου ξέφυγε το σχόλιο σου πραγματικά, αλλιώ θα ήταν στην αρχή. Εννοείται. Συμφωνία απόλυτα, μπάχαλο λέει, καταντήσαμε. Άμυνα δεν υπάρχει, αργοί παίχτε, κακέ τοποθετήσει. Μόνο 5-6 παίχτε που έχουμε αξίζουν λέει, κατά τα άλλα τη πλάκα οι υπόλοιποι. Συμφωνώ. Και γιατί ξέφρενη πανηγυρισμοί και στήριξη για προπονητή, αναρωτιέται. Θα πρέπει να βρούμε άλλο προπονητή και μάλιστα να μην είναι γυρολόγο. Καλά, ο Καρβαλιάλ γυρολόγο είναι πάντω που είναι και φαβορή. Για τη θέση, τι να πω, εγώ συμφωνώ μαζί σου, Μάκη. Μετά ξανά Βασίλη Αντωνίου μα λέει για μια άλλη εκπομπή, Σαν ένα κανάλι εκεί του εικονιζόμενου, εντάξει. Λέει ότι μα κοροϊδεύουν, εντάξει, α μα πούν στα ίσα ότι δεν γουστάρουν να ασχοληθούν. Εδώ κοροϊδεύαμε του άλλου, ξέρω εγώ, για διαιτησίε και αυτά που όλο ήταν στη διαμαρτυρία και τώρα τα κάνουμε εμεί. Σωστό, εμένα μου σπάει τα νεύρα αυτό. Μετά Red Lemon, κακό ασχολείται ο Φορτούνη εκεί και τσακώνεται με ανθρώπου του Βόλου και αυτά, συμφωνώ μαζί σου. Και λέει ο ίδιο που είχε θέματα όταν μόλι είχε συνέλθει από χειαστού που δεν τον έβαζε ο Μαρτίν και τσακώθηκε. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Είναι και αρχηγό τώρα, θα πρέπει να είναι πιο όρημο. Εντάξει, βελτιωμένο είναι, έχει δουλέψει. Αλλά βλέπει, ο χαρακτήρα δεν αλλάζει. Μετά ο Τάσο από το πέραμα λέει: Χρειαζόμαστε έμπειρο κεντρικό αμυντικό και επιθετικό. Βάλε, λέει και εξάρι. Ναι, τα έχουμε πει αυτά. Και πρέπει να φύγουν η Μπόρα, Ρέτσο, Μπιέλ για αρχή. Και συνέχεια λέει: Απορεί που ο Μπρινίτ δεν παίζει. Πότε θα παίξει, λέει, ρωτάει. Να σου πω εγώ, όταν φύγει ο Μαρτίνεθ. Τότε το παιδί αυτό θα έχει ελπίδα. Μετά πέγγιντάνου, λέει πω το πρόβλημα στον Ολυμπιακό μα λέγεται Μαρινάκη. Εδώ, εικονιζόμενο. Διότι μα φέρνει παίχτε β' διαλογή, τελειωμένου προπονητέ και τέτοια. Εδώ η ομάδα μα κέρδιζε ομαδάρε άλλε, ξένε, και τώρα λέει δυσκολευόμαστε με το βόλο. Σωστό, αντί να πετάγαμε πέντε γκολ. Νίκο Απόρριτο. Και εκείνο τα βάζει με τον Μπιέλ, συμφωνεί μαζί μα εδώ. Και φυσικά δεν στέκεται στην διαιτησία. Που αυτά είναι γνωστά, εντάξει, τα έχουμε πει. Όσο για τον Παλαμάκια, σ' άλλε εποχέ, ήδη θα ήταν σπίτι του. Σωστό. Έτσι λέει και δεν βελτιωθούμε. Μου λέει ότι έχω δίκιο, θα είμαστε τριτοτέταρτοι. Άντεντε. Τα λέω όχι επειδή το θέλω αυτό, είναι δυνατόν. Όλοι μπε είμαι. Το λέω επειδή είναι η πικρή αλήθεια. Ότι εφόσον παίζουμε όπω παίξαμε με το Βόλο και με την άλλη τη Φράιμπεργκ δεν πρόκειται να σηκώσει πρωτάθλημα η ομάδα μα. Εντάξει. Γι' αυτό να συνέλθουν εκεί στη διοίκηση, άντε μπράβο. Απλά κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Μετά και ο Άκη ο Ρόι μα λέει: Ξέρω εγώ, εδώ και τρία χρόνια ψάχνουμε κεντρικό αμυντικό, εξάρι. Και μπλέξαμε με ημπόρα, κίνη και τέτοια. Η ομάδα μα είναι άρρωστη. Και τώρα πάλι φτούκι από την αρχή. Να φεύγουν πάλι παίχτε και να φέρνουμε πάλι ξεροκό καραβιέ. Λοιπόν, αυτά για την ώρα, τα υπόλοιπα κλασικά, καθημερινά. Αύριο, άφιλο κερδό πάντα, όσο για αυτού που βρήσανε, ξέρω εγώ και κορεδεύουνε. Αντίπαλοι, έτσι. Ε, εντάξει, εδώ βρήκατε. Τι έγινε, σα άφησε ο γκόμενο. Και τώρα, ξεκιώσαστε έτσι. Έλα, ε, εντάξει, κάντε υπομονή, όλο και κάποιο άλλο θα βρεθεί. Λοιπόν, αν και εφόσον σα άρεσε αυτή η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι, είτε με τα σχόλια, αυτά εδώ, τα αθλητικά, που είναι όσο αντικειμενικά και αμερολήπτα γίνεται, Άλλη μια άποψη από έναν απλό φιλαθλό σαν και σένα, είτε τρομακτικέ ιστορίε που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον, τι αφηγούμε. Είτε μουσική αυθόρμητη χήμα, χωρί πρόβε, χωρί προετοιμασίε. Πρόσοχη όμω, διότι είναι αυστηρό ακατάλληλα για γυναικόπαιδα και παράξενου. Επίση, εδώ στο κανάλι υπάρχει και η αστρονομία, η οποία ω επιστήμη είναι εκπληκτική θεωρώ, άρα λοιπόν μα συντριγκάρει όλε και όλου λίγο πολύ. Εμένα προσωπικά προφανώ πολύ. Άρα μπορείτε και εσείς φυσικά να κάνετε εγγραφή, like, σχόλιο, κοινοποίηση αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Πάντα φρέσκο υλικό, καθημερινός και αφιλοκερδός. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ εκ των προτέρων, το εκτιμώ και σας χαιρετώ. Ζήτω Ολυμπιακός!